Μετρημένα θα είναι τα δώρα που θα ανταλλάξουν φέτος οι Έλληνες. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει η έρευνα της Deloitte, η οποία παρουσιάζει τις αγοραστικές τάσεις των καταναλωτών 17 ευρωπαϊκών χωρών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων του 2014. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως τα χρήματα που θα διαθέσουν οι Έλληνες για την αγορά χριστουγεννιάτικων δώρων θα είναι λιγότερα σε σχέση με πέρσι, αλλά και λιγότερα σε σχέση με αυτά που θα ξοδέψουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Συγκεκριμένα, κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σκοπεύουν να ξοδέψουν κατά μέσο όρο 488 ευρώ, ένα ποσό που είναι μειωμένο κατά 3% σε σχέση με τις περσινές εορταστικές δαπάνες των Ευρωπαίων. Ο χριστουγεννιάτικος προϋπολογισμός των Ελλήνων σε σχέση με τον Ευρωπαίων είναι κατά 82 ευρώ μειωμένος και διαμορφώνεται στα 406 ευρώ. Σε σχέση με πέρσι, οι καταναλωτές περιόρισαν τις δαπάνες της εορταστικής περίοδου κατά 12,5%. Το μεγαλύτερο μέρος του χριστουγεννιάτικου προϋπολογισμού, σύμφωνα με την έρευνα, θα διατεθεί σε φαγητό και συγκεκριμένα 163 ευρώ. Παράλληλα, 162 ευρώ θα διατεθούν σε δώρα και τα υπόλοιπα 81 ευρώ σε άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Τα βιβλία αποτελούν την πρώτη επιλογή δώρου για τους Ευρωπαίους. Από την άλλη, οι περισσότεροι Έλληνες δήλωσαν πως θα προσφέρουν κυρίως ρούχα και παπούτσια και έπειτα βιβλία και καλλιντικά. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ο αριθμός των καταναλωτών που αναζητούν πληροφορίες ή καλύτερες τιμές μέσω του διαδικτύου αυξάνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα στη χώρα μας, το 39% των καταναλωτών χρησιμοποιούν το ίντερνετ, τη στιγμή που πέρσι το ποσοστό αυτό έφτανε το 33%. Σχετικά με το χρόνο που οι καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους, η έρευνα δείχνει πως η αγοραστική κίνηση φαίνεται να ξεκινά την 1η Δεκεμβρίου, αλλά το 90% των Ελλήνων καταναλωτών αναμένεται να ψωνίσει μέσα στο μήνα.